Τώρα, εχθές, πραγματικά δηλαδή, προκαλούν σοκ αυτά που έχουν ακουστεί. Μαφία, ρώσικοι, γκάγκστερς. Και τι. Εσείς τα ξέρατε αυτά, δεν είχατε υπόψη σας αυτά τα πράγματα, είχατε κάποια πληροφόρηση ή βρεθήκατε κι εσείς προεκπλήξεως? Καταρχήν να σας πω ότι η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών ήταν κατά κάποιον τρόπο συνέχιση μιας συνεδρίας η οποία είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο. Μάλιστα. Και η Επιτροπή είχε δώσει στην αρχή εξηγήσει και στο διαχειριστή μέχρι τώρα, τον Οκτώβρη, να επανέλθουν πίσω με εισηγήσεις, προτάσεις στα θέματα τα οποία είχαν τεθεί τότε εκεί, τα οποία ήταν τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς ανάληψης διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όλοι παραδέχονται ότι είναι δικά μας, αλλά δεν έχουμε κανέναν λόγο εις το τι θα γίνουν. Εν τω μεταξύ, ανεκλήθη η άδεια της Rosbank, της ιατρικής της λαϊκής στην Ρωσία. Το τι είναι χειρότερο είναι ότι οι λόγοι για τους οποίους η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα δικαιολόγησε την ανάκληση της τραπεζικής άδειας ήταν ουσιαστικά τρεις και επαναλαμβανόμενοι, όπως το λέει, τον τελευταίο χρόνο. Και ήταν χορήγηση παράτυπων δανείων, ήταν ξέπλυμα χρήματος και ήταν εμπλοκή στη χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι όταν ο διευθυντής, ο ελεγχτής, ο επόπτης, όπως θέλετε πέστε το, να, που είναι η αρχή εξυγίανσης η δική μας, που αρχή εξυγίανσης η δική μας είναι το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει αυτόν τον ρόλο για την Κύπρο, ουσιαστικά να κατηγορείται για πράγματα τα οποία η ίδια εποπτεύει τις τράπεζες στην Κύπρο. Επιτρέψτε μου, απολογούμε που σας διακοπτώ. Παρακαλώ. Πρέπει να πάω στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Χρήστο Χαραλάμπου, γιατί φαίνεται πως έχει τελειώσει η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε αμέσως στο Προεδρικό. Θέματα που έχουν σχέση με κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτήν την κρίσιμη φάση που διέρχεται το Κυπριακό και πώς θα πρέπει να χειριστούμε ορισμένα ζητήματα ώστε να αποφευθούν αφενός με αρνητικές επιπτώσεις, αλλά και αφετέρου να ενισχυθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η διαπραγματευτική θέση του Προέδρου, ειδικά αυτή την περίοδο. Σε διαφορά τη συζήτηση. Ναι. Σε θεωρητικό επίπεδο θεωρώ ότι η συζήτηση κύλησε πάρα πολύ καλά. Αυτό που επαφίεται πια είναι να μεταφερθεί και στο πρακτικό επίπεδο, που είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Σας έχει επεξηγηθεί? Νιώθετε πιο καθυσιασμένοι τώρα? Δεν νομίζω ότι υπήρξαν έντονες τοποθετήσεις για αυτά. Υπήρξαν απόψεις για αυτά τα ζητήματα και ως οφείλουμε, ως συμβουλευτικό σώμα, ο ρόλος μας δεν είναι απλά και μόνο να λέμε τα θετικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να εκφράζουμε και τις ανησυχίες μας, πρέπει να βάζουμε και την διαφορετική άποψη για να δημιουργείται ένας προβληματισμός. Ο στόχος είναι και πρέπει να γίνει κατανοητό. Όλοι επιθυμούμε το συντομότερο δυνατό τη λύση. Αλλά θέλουμε μια λύση η οποία να είναι δημοκρατική, λειτουργική, μια λύση η οποία να εξασφαλίζει την ασφάλεια στις μελλοντικές γενιές χωρίς προβλήματα και να υπάρχει μια σωστή λειτουργικότητα και αρμονική συνεργασία όλων των κατοίκων της χωρίς. Έχουν κινδυνεί από τη συζήτηση του εδαφικού στο εξωτερικό? Δεν βλέπουμε τον λόγο, και αυτό αναφέραμε και στον Πρόεδρο, γιατί αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στο εξωτερικό. Εάν και εφόσον ο κίνδυνος είναι οι όποιες διαρροές μπορεί να γίνουν οπουδήποτε και αν θα υπάρξει συζήτηση. Από τη στιγμή που δεν θα είναι μόνο ο πρόεδρος και ο κύριος Ακιντζής στη συζήτηση, αλλά θα υπάρχουν και τρίτοι, είτε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε αυτοί που θα συνοδεύουν τον κύριο Ακιντζή ή και όλοι οι υπόλοιποι, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος της διαρροής είναι φυσικός. Άρα δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση στο εξωτερικό. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει στην Κύπρο. Η δική μας η θέση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει πια η περαιτέρω συζήτηση των τεσσάρων κεφαλαίων, στα οποία η δική μας πλευρά έχει προβεί σε σημαντικές υποχωρήσεις. Ας παραμείνουν κάποια θέματα, να συζητηθεί πια το εδαφικό, να συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, ούτως ώστε στο τέλος να δούμε πώς κινείται η διαδικασία και να επανέλθουμε ενδεχομένως σε μια συνολική συζήτηση των όσων παραμένουν σε κρεμότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο.
Θα ναι, ναι, Χριστό, θα ακολουθήσουν και άλλοι αρχηγοί. Ναι, έχει αρχίσει η έξοδος των πολιτικών αρχηγών από το Εθνικό Συμβούλιο. Όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, φαίνεται ότι δεν έγινε θεματική συζήτηση επί συγκεκριμένων κεφαλαίων, αλλά έγινε συζήτηση για τη στρατηγική και την τακτική της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ακούσαμε και τον κύριο Σιζόπουλο να λέει ότι αναλύθηκαν μαζί με τον πρόεδρο οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από αυτή την κρίσιμη φάση του Κυπριακού και ακούστηκαν απόψεις για το πώς θα μπορούμε να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι μια συνολική λύση του Κυπριακού που να ανταποκρίνεται βεβαίως στις απαιτήσεις και της ελληνοκυπριακής πλευράς. Πριν από λίγο βγήκε από την αίθουσα ο πρόεδρος της Βουλής πρώτος λόγω ηλυμένης υποχρέωσης. Έχει ήδη φύγει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ο κύριος Σιζόπουλος έφυγε 5 λεπτά νωρίτερα για ηλυμένη υποχρέωση στη Βουλή και αναμένουμε τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αν λοιπόν είναι ανάγκη να διακόψουμε το πρόγραμμα για να τους ακούσουμε. Ωραία, ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ στο στούντιο και θα επιστρέψω κοντά σου. Σε ευχαριστώ.